Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 10 Μαΐου και το Από Μέρα σε Μέρα είναι και σήμερα μαζί σας. Προτού προχωρήσουμε με την διαδικασία της εκπομπής, είναι πιστεύω σωστό και πρέπον να αναφερθώ στα γεγονότα που τις τελευταίες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας και που αφορούν το άτομό μου. Πολύ σύντομα λοιπόν θα ήθελα να πω τα εξής. Είναι αλήθεια ότι είχα υποβάλει την παραίτησή μου από την εκπομπή, ωστόσο, ύστερα από διαβεβαιώσεις τόσο προφορικές όσο και γραπτός, με επιστολή που έχω λάβει από τον Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ, ότι δεν τίθονται εν αμφιβόλο για τους δημοσιογράφους του ΡΙΚ η δημοσιογραφική ανεξαρτησία και η ελευθερία της έκφρασης. Χωρίς τις όποιας μορφής παρεμβάσεις, αποφάσισα να συνεχίσω στην παρουσίαση της εκπομπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ, Θανάση Τσόκο, ο οποίος εξέφρασε με επιστολή την επιθυμία του όπως παραμείνω στην εκπομπή, καθώς και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, Μιχάλη Μιχαήλ, για τις πολλές προσπάθειες που κατέβαλε για επίλυση αυτού του ζητήματος. Η εμπιστοσύνη και των δύο προς το πρόσωπό μου με τιμά και μου επιτρέπει να συνεχίσω. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ανησυχία για το ότι ο Πούτιν δεν έχει τρόπο που να οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εκφράζει ο Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε νόμο που ενεργοποιεί μέτρο της εποχής Ρούσβελτ με στόχο την επιτάχυνση των παραδόσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο. Η Δύση και το ΝΑΤΟ απειλούσαν τη Ρωσία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη χτεσινή του ομιλία πριν από την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα. Παραμύθια χαρακτήρισε τις δηλώσεις Πούτιν ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας. Παραμένουν οι διαφωνίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Δεν νοείται η Κομισιόν να αποφασίζει κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας που θα τιμωρούν περισσότερο τα κράτη-μέλη από ό,τι τη Μόσχα, δήλωσε στο Τρίτο ο Υπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Τονίζει ότι η Κύπρος δεν απειλεί με άσκηση βέτο στο θέμα του έκτου πακέτου κυρώσεων, ωστόσο υποδεικνύει την ανάγκη κατανόησης της οικονομικής κατάστασης της χώρας και των άλλων κρατών μελών. Όλες οι εξελίξεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία με αναλύσεις, ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις. Την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασαν με κοινή τους δήλωση οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, ύστερα από την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο του σχήματος 3